πάλε. Καλώς σας μίξαμε φίλοι τηλεθεατές για άλλο ένα Σεριγιάννη στον τόπο που γεννηθήκαμε και πρωτοπορπατήξαμε. Ένα Σεριγιάννη με την αφεντιά μου και η κάμερα της εκπομπής της αμέσως σας μεταφέρει στο Φαράτσι Μιλοποτάμου, πάνω από το Γαράζο, για να προσανατολιστείτε. Εκεί λοιπόν ένα εγκατελειμμένο χωριό, όπως και πολλά άλλα χωριά της Κρήτης, βρήκε και αναγεννάται μέσα από τις στάχτες του. Γιατί? Γιατί απλά βρέθηκε ένας Δον Κιχώτης, ο οποίος ακούει στο όνομα Γεώργιος Ιγανός. Ξενιτεύτηκε μικρός. Τα μετακατοχικά χρόνια πολύ δύσκολα, όπως ξέρετε, για την Ελλάδα μας, για την Κρήτη μας. Έτσι λοιπόν, ο Γιώργος έφυγε στο εξωτερικό, συγκεκριμένα στην Αμερική, όπου με αγώνα, με πολλή δουλειά, προσπάθησε και πρόκοψε, όπως και πολλοί άλλοι Έλληνες. Δεν ξέχασε όμως τη γενέτειρά του. Δεν ξέχασε που πρωτοπορπάτηξε. Δεν λησμόνησε απλά τη γενέτειρά του, το Φαράτσι. Εκεί λοιπόν εναποθέτει ο Γιώργης ο Σιγανός την αγάπη του με το περίσσευμα του ιδρώτα του. Αναστήλωσε το χωριό, αναστήλωσε πλατείες, εκκλησία, ιερών και πολλά άλλα. Και βέβαια, όποτε μπορεί να έρθει όπως ήρθε φέτος, δεν ξεχνά τα παιδικά του χρόνια. Έτσι λοιπόν οργάνωσε παιδικά αθλήματα για τα παιδιά. Έφερε παιδαγωγούς και καθίσανε και ασχοληθήκανε με τα παιδιά, όπως θα δείτε στη φωτογραφία, και με συνεργασία με το σύλλογο τον πολιτιστικό του Γαράζου Φαρατσίου δημιούργησε μια όμορφη βραδιά και για τους χωριανούς του μετά, με ένα γλέντι το οποίο θα δείτε. Θέλω να πιστεύω ότι θα βρει μιμητές, θέλω να πιστεύω ότι θα αρχίσουμε σιγά σιγά όλοι μας να βοηθάμε τον τόπο που γεννηθήκαμε όπως μπορεί ο καθένας. Και μια καλή κουβέντα και αυτή έχει σημασία. Και να μπορέσουμε σιγά σιγά αυτά τα εγκατελειμμένα διάσπαρτα χωριά της Κρήτης να ξαναβρούνε ζωή. Θα επανέλθουμε και πάλι σε άλλη εκπομπή για να δείτε τι οικοδομικός οργασμός υπάρχει στο Φαράτσι και πώς ο Γιώργης ο Σιγανός, αγαπητοί μου φίλοι, εναποθέτει την αγάπη του και τον ιδρώτα του από το εξωτερικό. Όμως ας πάμε να δούμε τη βραδιά αυτή που διοργάνωσε διαμέσου του Πολιτιστικού Συλλόγου. Πάμε στο Φαράτσι Μιλοποτάμου, φίλοι μου. Πάμε στο Φαράτσι Μιλοποτάμου, φίλοι μου. Ότε και πει, τρώτε και πει, ναι, τ' αρχοντές, κι εγώ. Και εγώ να σας ελληνικώ.
σε διηγηθώ. Έγια, 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 να, για έναν άντρια μένω, χαλάντρια μένω. Στους
Κάτσε μου φάει καμιά μπαλιά η κάμερα και... Θα φύγει καμιά στραβή, κάτσε να κάθομαι από εδώ, να μπορούσα. Δεν κάθομαι, μπορεί και πάνω και έτσι και δεν μπορώ να κάνω. Θα φύγει, θα πάει. Thank you.
Σάρικο δόθηκε κατευθείαν. Έλα κοπελιά. Βακάκι, έλα για καλαθιά, κοσάρι, έλα για καλαθιά. Γιώργο, και μεγάλη μπορούνε. Και δεν λέει ότι είναι πάνω από το δεδομένο.
Ευχαριστώ. Νεαρέ. Δεν έφερε το Φανούλη να πάρει 5-6 κοσάρικα. Καλατιά και κοσάρικο είναι. Καλατιά και κοσάρικο. Εδώ παίζουμε μπάσκετ, μπες στο Facebook να δεις τι έφερε εδώ. Για τα παιδάκια, για τα παιδάκια. Όλα έτοιμα τα βρήκες. Ωραία,
Εδώ. Καταπληκτικά. Μου θαμπώσετε με τα κάλυσα στο φακό. Γιατί τρία χρόνια ευχαριστώ έναν άνθρωπο για την προσφορά του και την ουσιαστική συμμετοχή του και συνδρομή του σε αυτό το σύλλογο. Και είναι η πρώτη φορά που είναι παρόν. Κύριε Σιγανέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για όλα σας κάνετε στο σύλλογο. Και γι' αυτό που σας ευχαριστούμε περισσότερο δεν είναι για την συμμετοχή σας στις εκδηλώσεις μας. Είναι γιατί συμπράττουμε μαζί σε αυτό το οποίο θέλουμε να είναι το Γαράζο, σε αυτό το οποίο θέλουμε να είναι το Γαράζο με τους οικισμούς που περιλαμβάνουν την παλιά κοινότητα του Γαράζου, το Φαράτζι, την Ομάλα, τα Μουρτζανά. Και στην πραγματικότητα αυτό που θέλουμε να είναι ο Μυλοπόταμος. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γαράζου και φέτος, στην 33η γιορτή του, αποφασίζει το δύσκολο δρόμο. Εχθές είχαμε μια εξαιρετική βραδιά με την κυρία Τίνα Νικολάου και τη Χριστίνα Μάνιου, παρουσιάζοντάς μας το κύτρο σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις και με θέμα τη Βάλια Αλεξίου, μια πολύ ωραία βραδιά στην πλατεία του χωριού. Απόψε, μια γνώριμη παρέα στο Γαράζο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Η ρεβίνη μουσική θα μας κρατήσουν συντροφιά και βέβαια ένα γνώριμο συγκρότημα στο Γαράζο, ο Λογραφικός Όμιλος Νικηφόρος Φωκάς, θα μας κρατήσει συντροφιά με τους χορούς του. Αύριο θα κλείσουμε την 33η γιορτή με μια πολύ μεγάλη συναυλία. Μας κάνει πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης στην Ελλάδα, ο Γιάννης Κότσιρας, να κάνει μια στάση στην περιοδία του σε ένα χωριό που δεν θα κάνανε πολύ στάση για άλλους λόγους, όμως τελικά το Γαράζο έχει βγάλει μια πάρα πολύ ωραία φήμη και η Παγκρίτια Γιορτή Κύτρου και είναι η φήμη αυτή που θέλουμε. Ότι αυτή η περιοχή και αυτός ο τόπος οφείλει και πρέπει να παράγει πολιτισμό. Και γι' αυτό αύριο μαζί μας θα είναι και ο Γιάννης Κότσιρας και θα κλείσουμε έτσι την 33η Παγκρίτια Γιορτή Κύτρου. Θέλω να σας πω δύο κουβέντες πρωτού κλείσω και νομίζω ότι οφείλω να τις πω και είναι το εξής. Εγώ έχω συνδυάσει τη ζωή μου με το Γαράζο. Είναι οι παππούδες, οι γιαγιάδες, η μαμά, ο μπαμπάς, τα παιδικά μου χρόνια σε αυτή την πλατεία όταν ήταν αυτή κοκκινόχωμα. Και με όλα τα παιδιά που είμαστε στον Πολιτιστικό Σύλλογο έχουμε σχεδόν μεγαλώσει μαζί. Έχουμε παράλληλες ζωές στην πλατεία του χωριού. Οι παιδικές μας αναμνήσεις βρίσκονται εκεί. Και αισθάνομαι πραγματικά πάρα πολύ περήφανη που συμμετέχω σε αυτό το σύλλογο. Καλώς ήρθατε, κύριε Κλάδο. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Έλεγα λοιπόν ότι αισθάνομαι πάρα πολύ περήφανη που συμμετέχω σε αυτό το σύλλογο, διότι αποτελείται από παιδιά που τα χαρακτηρίζει το ήθος, η ευγένεια και κυρίως η προσφορά προς τα κοινά. Και είναι ένας πολύ σημαντικός λόγος για να αισθάνεστε και όλοι εσείς περήφανοι για αυτό το σύλλογο, γιατί παλεύει να κρατήσει το χωριό και την περιοχή
σε πείσμα όλων των άλλων όσο πιο ψηλά μπορεί και να δείξει ότι ο Μυλοπόταμος έχει και οφείλει να έχει ένα πρόσημο σεβόμενο στην ιστορία του και έτσι να είναι η πορεία του. Και αυτό που παλεύει αυτός ο σύλλογος, όπως μπορεί, είναι να παραδώσει στην επόμενη γενιά, όταν πλέον θα φύγουμε εμείς και θα έρθουν οι νεότεροι, την έννοια του πολιτισμού, την έννοια του εθελοντισμού, την έννοια του να συμμετέχουμε στα κοινά, διότι αυτό το χωριό και αυτό το χωριό και το γαράζο έχει μία ιστορία και οφείλουμε να την τηρήσουμε, να τη διατηρήσουμε και να την παραδώσουμε στις επόμενες γενιές ακόμα καλύτερη, έτσι όπως πρέπει, έτσι όπως οφείλουμε στις προηγούμενες γενιές, έτσι να πάνε και στις επόμενες. Αυτός ο σύλλογος λοιπόν παλεύει πάρα πολύ και παλεύει και όλοι εμείς θυσιάζουμε τα Σαββατοκυριακά μας, θυσιάζουμε τις γιορτές μας, θυσιάζουμε τον Αύγουστό μας, διότι δεν τον θεωρούμε ότι είναι πάραργος στη ζωή μας. Είναι μια υποχρέωση ανάμεσα σε όλους, προς όλους εσάς, αυτό το χωριό να μείνει όπως πρέπει και σας υποσχόμαστε ότι όσο περνάει από το χέρι μας, αυτό θα κάνουμε. Καλωσορίζατε στο Φαράτσι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και απόψε και την παρουσία σας εδώ. Παραδίδω το μικρόφωνο στους πρωταγωνιστές της βραδιάς. Καλή διασκέδαση σε όλους σας. Μια καλησπέρα και από εμάς. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουμε και φέτο στις εκδηλώσεις του γαράζου. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω την ομάδα. Από δίπλα μου στη λύρα και στο τραγούδι ο Δημήτρης Σοβακάκης. Λαγούτο και τραγούδι Δημήτρης Παπαδομανολάκης. Λαγούτο Λευτέρης Δουδουλάκης. Κιθάρα και τραγούδι Μιχάλης Σαπουνάκης. Και στα κρουστά ο Στέλιος ο Μουλακάκης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και μια όμορφη βραδιά να περάσουμε. Θα ξεκινήσουμε τη συναυλία μας με το κομμάτι Κρήτη μου των αδελφών Κατσαμά, του Γιώργη και του Σύφη. Thank you.
μου σαφύρι, τσιμάνας του φιλότιμου. Του νοικοκύρη, του μου σαφύρι, τσιμάνας του φιλότιμου.
φώτα τα μερακλίδικα κορμιά και τα μπεγετισμένα. Τα μπεγετισμένα στο νικηφόρο το φωκά είναι αναμαζωμένα.
ληστεία στα Χανιά. Όλη η Κρήτη αξίζει, όλη η Κρήτη αξίζει. Αυτά λοιπόν σε αυτή την εκπομπή, αγαπητοί μου φίλοι. Σας χαιρετώ, να είστε καλά. Δεν ξεχνώ ποτέ να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για τα καλά σας λόγια. Σας εύχομαι και πάλι καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές και στην άλλη εκπομπή με καλό. Γεια σας φίλοι μου.
παλεύω.